Ξεκάθαρα εμφανίζεται η κομματική δολιότητα τη Νέα Δημοκρατία από τι δηλώσει του Δημάρχου Σπάρτη, ο οποίο παραδέχτηκε ότι την εποχή των φωνικών πυρκαγιών στην Ηλία το 2007. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας γύρισε το παιχνίδι των εκλογών μοιράζοντας ασύστολα δημόσιο χρήμα σε όποιον τους έλεγε καλημέρα. Μαζί του τότε βρισκόταν ο μέχρι τώρα υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος με έπαρση χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως ιστορική, επιβεβαιώνοντας τη δολιότητα της πράξη του. Ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, για να μειώσει το πολιτικό κόστο αυτών των δηλώσεων, διέγραψε τον Δήμαρχο Σπάρτη από μέλο τη Νέα Δημοκρατία και αντικατέστησε τον Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη, αλλά δεν μπόρεσε να αποφύγει την επιβεβαίωση του κομματικού δόλου που κυριαρχεί στην κυβέρνηση όταν ο νέος αντικαταστάτης του Υπουργείου Γεώργιος Γεωργαντάς ήταν αυτός που το 2012 σε κομματική εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας δήλωνε ότι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης μαζί με τους αντιδημάρχους και τους δημοτικούς συμβούλους είναι να πιέσουν και να υπενθυμίσουν στους δικούς τους που τους δώσανε δουλειά, τους μοιράσανε συμβάσεις έργων και επωφελήθηκαν από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι πρέπει και αυτοί ανταποδοτικά να προσφέρουν υπηρεσίες και να φέρουν τη μάνα τους και τον πατέρα τους να ψηφίσουν. Είναι φανερό ότι οι αξίες και οι αρχές της Νέας Δημοκρατίας που αναφέρεται ο Πρωθυπουργό έχουν να κάνουν με δολιότητα, παρετήσει, διαγραφές, αντικαταστάσεις και κατασπατάληση δημοσίου χρήματος για τη δημιουργία στρατού ψηφοφόρων στην πλάτη του ελληνικού λαού. Είναι φανερό πλέον ότι αυτές οι επιπόλες κινήσεις παρετήσεων, διαγραφών και αντικαταστάσεων δεν έχουν καμία επανόρθωση στο άδικο που παράγεται συνεχώ στου Έλληνε πολίτε. Όλα αυτά είναι ένα άσκοπο επικοινωνιακό εξαγνισμό του κόμματο τη Νέα Δημοκρατία σε μια γνωστή πρακτική όλων των κομματικών μηχανισμών που έχουν περάσει από τη διοίκηση τη χώρα και πάντα σκοπό έχουν να πλανέψουν, να κρύψουν και να αλλοιώσουν την ίδια την αλήθεια. Ω Ελλήνων Συνέλευση, καταδικάζουμε αυτέ τι κομματικέ παραπλανητικέ τακτικέ. Διότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε ένα εχθρικό περιβάλλον για τον άνθρωπο, που διασπάστηκε η αρμονική συνοχή του συνόλου των πολιτών. Με αποτέλεσμα σήμερα να αντιλαμβανόμαστε όλο και περισσότερο την ανάγκη μια πραγματική ελληνική διοίκηση για να δημιουργήσει πραγματικού πολίτε που θα αποφασίζουν οι ίδιοι για τη ζωή του και όχι κάποιοι άλλοι για αυτού.